Για να δούμε, να παραμείνουμε όμως σε νησιωτικό κλίμα, θα έλεγα εγώ. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Καούκη για να δούμε ποια ακριβώς είναι η εξέλιξη των ελέγχων που γίνονται από τα κλιμάκια της εφορίας στα νησιά, εκεί όπου φαίνεται, κύριε Καούκη, να έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κάθε χρόνο. Φέτος έχουν προγραμματιστεί 45.000 προληπτικοί έλεγχοι. Είναι σε όλη την επικράτεια οι ελεγχτές της ΑΔΕ. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο προληπτικός έλεγχος που είναι για τη διακίνηση προϊόντων, αγαθών, για να αν τηρούνται οι κανόνες και αν εκδίδονται τα φορολογικά παραστατικά αξίας, αλλά είναι και στοχευμένη προληπτική έλεγχη, δηλαδή πάμε κατευθείαν στην επιχείρηση, μετά από διασταυρώσεις, όπως έχουμε, ας πούμε, μετά από τις επιστρεπτές προκαταβολές που είδαμε πολλές πλατφόρμες διανομής, όπως είναι το eFood και άλλα, που πήραμε στοιχεία και είδαμε ότι δεν εκδιδόταν τα φορολογικά παραστατικά αξίας, παρόλο ότι στην πλατφόρμα είχαν δοθεί πολλές παραγγελίες προϊόντων και δεν εκδοθήκαν τα ανάλογα παραστατικά. Άρα πάμε και σε αυτούς, όπως και σε Airbnb καταλήμματα, τα οποία είδαμε στην πλατφόρμα ότι δεν είχαν δηλωθεί. Άρα δυστυχώς στα νησιά είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή η φοροδιαφυγή και δυστυχώς οι Κυκλάδες κυριαρχούν, όπως και η Κρήτη. Και θέλετε να μας πείτε ποια είναι η αντιμετώπιση της οποίας την χάνουν οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου για να διενεργήσουν τους ελέγχους, διότι αυτό που καταγράφεται από πλευράς μας, από τις πληροφορίες που έρχονται, είναι ότι αυξάνονται τα περιστατικά βίας με αφορμή τους ελέγχους σε βάρος των συναδέλφων σας. Δηλαδή, υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχει μια... Ο κόσμος, επειδή είχε κουραστεί και από τα μνημόνια και από την πανδημία, νομίζει ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει λίγο αυθαίρετα. Το κράτος δεν λειτουργεί αυθαίρετα, το κράτος έχει μία συνέχεια. Και ο φοριακός υπάλληλος είναι ένα μέρος του κράτους, ένα μέρος της κοινωνίας. Άρα πρέπει να κάνει αυτό που η υπηρεσία τον έχει διατάξει, δηλαδή είναι σε μία διαδεδομένη υπηρεσία, και θα πρέπει να δει αν τηρούνται οι κανόνες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα έσοδα που μαζεύουμε, και μάλιστα πήγαν καλά τα έσοδα, όπως και το έχετε πει εσείς από το κανάλι σας το τελευταίο εξάμηνο, αυτά τα έσοδα θα είναι ανταποδοτικά αύριο σε ένα νοσοκομείο που θα πάει κάποιο νοσηλευτή, σε ένα προνοιακό επίδομα, έτσι, σε ένα αναπηρικό επίδομα. Άρα θέλω να σας πω ότι πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν πρέπει να προφυλακίζει τον εφοριακό υπάλληλο, διότι ο εφοριακός υπάλληλος είναι ένας υπάλληλος, όπως ακριβώς το λέει η λέξη, ένας εργαζόμενος που είναι έξω σε μια διαδεδομένη υπηρεσία και ελέγχει κάποια πράγματα για να τηρούνται και κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, και μια δικαιοσύνη. Και σε κάθε περίπτωση ούτε τα μνημόνια, αλλά ούτε και η πανδημία και τα lockdown αποτελούν δικαιολογητική βάση για την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών. Καλά, και πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο και φοροδιαφεύγουν, όχι οι εφοριακοί οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά για να κάνουν ή οπουδήποτε στη χώρα για να κάνουν έλεγχο κατά πόσο εφαρμόζεται ο νόμος και αν είναι ο άλλος νόμιμος. Ούτε καν στην περίπτωση που ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με πλημελή ή με λανθασμένο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Η βία σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς δεν είναι λύση για τίποτα. Κοιτάξτε, η βία είναι καταδικαστέα. Δυστυχώς, δεν ξέρω, έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια ότι νομίζουν ότι αν φωνάζουμε και κάνουμε κινήματα, δεν πληρώνω και κάτι τέτοια πραγματάκια, ότι θα σωθούν από την παρανομία που κάνουν ή που δεν τηρούν τους κανόνες. Και αυτό, να ξέρετε, είναι και λάθος για τον διπλανό, σοβαρό επιχειρηματία, ο οποίος προσπαθεί, είναι νοικοκύρης και θέλει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι δηλαδή και αθέμητος ανταγωνισμός. Ο φοριακός υπάλληλος είναι εκεί να τηρήσει κάποιους κανόνες. Είναι εκεί να δει αν υπάρχουν παραβάσεις. Γιατί σας είπα, αν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν θα υπάρχουν έσοδα. Αν δεν υπάρχουν έσοδα, δεν θα μπορεί να κάνει ανταποδοτικά καμία κυβέρνηση. Μην δηλαδή το βλέπουμε ότι όλα θα τα καταργήσουμε και όλα δεν γίνονται και όλα είναι λάθος. Και είναι λάθος το να προφυλακίζεις κάποιον. Είτε αυτός είναι αστυνομικός, είτε τελωνιακός, είτε είναι φοριακός, είτε είναι κάποιος λειτουργός του κράτους. Διότι και αυτός για να μπει εκεί, όπως και εμείς οι φοριακοί, δεν μπήκαμε έτσι, μπήκαμε ένα διαγωνισμό. Είμαστε οι περισσότεροι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ΤΕΗ, με μεταπτυχιακά. Δηλαδή, ένας επιστημονικός κλάδος, ο οποίος κάθε μέρα επιμορφώνεται και διαβάζει. Και πάμε αυτή τη στιγμή και σε μια ψηφιακή εποχή, όπου σε λίγα χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρχει και μια φορολογική δικαιοσύνη που όλοι αυτό ζητάνε και εμείς πρώτα απ' όλα το ζητάμε. Και πραγματικά δεν είναι λύση. Έτσι και το ξαναλέω, μα καμία λύση. Εσείς πάτε στην ψηφιακή εποχή, κάποιοι παραμένουν πάνω. Στην νεολιθική εποχή, θα πω εγώ. Και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή και να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
Είστε καλά. Χρόνια, χρόνια πολλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καούκη. Ο κύριος Καούκης, μέλος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εφοριακών.